Είναι κατάσταση. Λοιπόν, στείλαμε τη Φωτεινή στο ξυλουργείο για να αλλάξει εντελώς την νοοτροπία των ανθρώπων που θέλουν το ξυλουργείο με τον Μαστροκώστα κτλ. Είναι η κοπέλα ξυλουργός. Και να φέρουμε την Ελληνίδα πιο κοντά σε επαγγέλματα κλειστά αντρικά. Να ανοίξουν τα επαγγέλματα αυτά. Καλά, ε. Μετά το Υπουργείο Τουρισμού, σε βλέπω σε τιμητική θέση και στο Υπουργείο Εργασίας. Καλά, το Υπουργείο Εργασίας. Το έχω πάρει με υπουργό τον Αυτιά και εγώ γενικός γραμματέας. Γιώργο, θυμίσουμε εν τη βασιλεία σου, έτσι. Βάλ τη Φωτεινή στο ξυλουργείο εδώ πέρα. Σου κάνει τα πριόνια από την ύπνο. Άστα να πάνε πατριώτη. Οι γυναίκες έχουν εισβάλει σε όλες τις αντρικές δουλειές. Πάρε παράδειγμα τη Φωτεινή. Μόνη της κρατάει ολόκληρο ξυλουργείο. Πάμε τώρα να κόψουμε μερικά ξύλινα. Θα αναδιφάρω όλο αυτό. Όπως βλέπετε, οι γυναίκες τα καταφέρνουν εξίσου καλά με τους άντρες. Κοίτα, τώρα που το λες, δεν θα διαφωνήσω. Πάω να βάλω φόρμα εργασίας στα ωρά και να βοηθήσω λίγο, γιατί έχω και εμείς πριονίδια τώρα. Πολύ σκληρή δουλειά. Μα αυτή τη δουλειά θα κάνω ποτέ και στο τέλος. Έκανα πάρα πολλές δουλειές, κουράστηκα λιγάκι. Για χρόνια σας. Αλλά άξιζε τον κόπο. Ότι άξιζε τον κόπο, άξιζε. Αυτό είναι σίγουρο. Και πηγαίνεις τώρα στο ξυλουργείο, θέλεις να...